κοινωνία πρέπει να ξεπεράσουμε και να χτιστεί ένας νέος κώδικας κοινωνικών αξιών και κοινωνικής συμπεριφοράς. Η ανθρώπινη ζωή όμως, κύριε Υπουργέ, είναι ανθρώπινη ζωή. Μα εδώ αν δεν λέμε... είμαι φτωχός, σκοτώσω έναν άνθρωπο, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία αν είναι φτωχός ή πλούσιος. Σκότωσε έναν λιγάκι. Άνθρωπο, άφησε ανάπηρο έναν είναι, άνθρωπο. Είναι άλλο η αποζημίωση. Η αφαίρεση της ζωής, η αξία. Εγώ μιλάω για την αξία της ζωής. Δεν μιλάω για το δικαστήριο που θα ακολουθήσει. Κύριε Παπαδάκη, η παραβίαση, δεν κόκκινο. Η παραβίαση είναι κόκκινο, του κόκκινου είναι κόκκινο. Είτε πας με παραβίασα το κόκκινο, σκότωσα έναν άνθρωπο, είμαι φτωχός ή πλούσιος. Το κόκκινο είναι κόκκινο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταλαβαίνει κάποιος ότι το πρόστιμο που θα φάει για το κόκκινο ή για τη στάθμευση ή για οποιαδήποτε άλλο μέτρο δεν είναι ένα μέτρο το οποίο έχει στόχο του να εισπράξει έσοδα το κράτος και δεν είναι το ίδιο πρόστιμο για σας, για τον κύριο Ιαβέρη, για έναν πολύ πλούσιο άνθρωπο ή για έναν άνεργο. Και η λογική που υπάρχει ευρέως έτσι, διαδεδομένη στην κοινωνία μας δυστυχώς είναι πληρώνω και παρανομώ. Θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για αυτόν όμως που έχει λεφτά. Να δούμε λίγο. Και θα πει ότι ξέρεις κάτι. Βεβαίως. Ωραία, πόσο είναι το πρόστιμο, 500 ευρώ. Μόνο δεν μπορεί να μου του κάνει 2.000. Και ο φτωχός, εγώ θα τρέξω. Χαμηλώνει το πρόστιμο. Θα πάρω την μπόρσα και θα βγω στην εθνική οδό και θα τρέξω με 340. Κύριε Παπαδάκη, σήμερα που έχουμε έναν κώδικα οδικής κυκλοφορίας με υπέρογκα πρόστιμα. Λειτουργεί. Όχι. Όχι. Μειώθηκα. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευμα. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευμα. Και δεν υπάρχει παιδεία. Ναι, ίσως δεν υπάρχει προφανώς. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που βάζετε. Παιδεία, αλλά... αστυνόμευση, κατάσταση κωδικού δικτύου. Η αστυνόμευση, μια στιγμή να τα δούμε ένα-ένα. Η αστυνόμευση, η αστυνομική, τα όργανα της τροχέας δεν είναι άτομα έξω από τον ελληνικό λαό. Ούτε η δική μας κοινωνία μπορεί να λειτουργεί ή να θέλει το κράτος ή όποια κυβέρνηση ή όποιος υπουργός να βγει στην κοινωνία ως δάσκαλος και να την υιοθετήσει. Γιατί αυτές οι λογικές μέχρι τώρα μάλλον έχουν αποτύχει. Το δεν ξεκίνησαν βλέπουμε... και ποτέ όμως. Το βλέπουμε δηλαδή τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής είχαν μια περιστασιακή μορφή. Κύριε Παπαδάκη, δεν εφαρμόζεται όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, αλλά για τα πρόστιμα... Στο δημοτικό σχολείο. Να μπει στο δημοτικό σχολείο το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Αυτό το προχωράμε. Έχουμε μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά τα πρόστιμα που είναι στην παλιά λογική, ίδια για όλους και πολύ ψηλά για όλους, φαίνεται ότι δεν λειτουργούν για πολλούς λόγους. Όχι γιατί δεν έχουμε αστυνόμευση. Γιατί και ο τροχονόμος σκέφτεται σε έναν άνθρωπο που είναι μεροκαματιέρης να πάει να του βάλει πρόστιμο 500 ευρώ. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί αυτό το μέτρο. Το ξέρουμε όλοι. Το ζούμε όλοι. Από εκεί και πέρα, όσοι θέλουν να παραμείνουν σε μια λογική τιμωρητική ή σε μια λογική υψηλών προστίμων, γιατί έχουν ένα τέτοιο είδους δογματισμό. Καλό είναι να δουν τα στατιστικά και να καταλάβουν ότι αυτή η νοοτροπία δεν ταιριάζει στο λαό μας και έχει αποτύχει. Κάποιοι λένε όμως ότι το κάνετε και για ψηφοδηρικούς λόγους. Δηλαδή, τι ψηφοδηρικούς θα πάρεις. Βάζετε το ταξικό ζήτημα όχι. Για να χαϊδέψετε τους ασθενέστερους οικονομικά και να τους πείτε ότι ξέρεις κάτι, μη σε νοιάζει. Θα περάσεις με κόκκινο, αλλά θα πληρώσεις λιγότερο επειδή θα διαπιστώσω ότι είσαι φτωχός. Είναι ακριβώς το αντίθετο, κύριε Παπαδάκη, γι' αυτό και κάνουμε μια μεγάλη τομή. Και ποια είναι η μεγάλη τομή? Μέχρι τώρα είχαμε ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει αρκετές χιλιάδες παραβάσεις και κάθε παράβαση έχει το δικό του πρόστιμο. Εμείς αυτό που επιχειρούμε είναι να κωδικοποιήσουμε σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας παραβάσεις. Και να έχουμε δύο πρόσθετες κατηγορίες που εκεί δεν θα έχουμε πρόστιμο. Θα έχουμε πολύ σκληρά διοικητικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος πετάξει το τσιγάρο του, αν κάποιος είναι στη ΛΕΑ, τα υπόλοιπα, αν θέλετε, οι υπόλοιπες παραβάσεις... Μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Αυτός δεν θα πληρώνει πρόστιμο. Θα του αφαιρείται η άδεια οδήγησης και η... πινακίδες κυκλοφορίας, την πρώτη φορά για δύο μήνες. Αυτός που μιλάει στο τηλέφωνο δεν θα χρειαστεί να πάει να ξανακάνει πορεία, να μάθει τα σήματα και να παρκάρει για να ξαναπάρει δίπλωμα. Θα ξαναμιλήσει στο τηλέφωνο. Το θέμα με αυτόν που μιλάει στο τηλέφωνο... Δεν είναι ότι δεν ξέρω να οδηγεί. Εμείς τι του λέμε λοιπόν. Θα σου πάρω το δίπλωμα για να ξανακάνεις πορεία, να ξανακάνεις μαθήματα, να δώσεις τα σήματα, αλλά το ότι είσαι κακομαθημένος και ότι δεν πρέπει επιτέλους, που είναι θέμα οδηγή, είναι θέμα αν θέλετε αγωγής. Θα το ξανακάνει, κύριε Υπουργέ. Ναι, αλλά οι άδειες οδήγησης, κύριε Παπαδάκη, και η εκπαίδευση που έχεις για να πάρεις την άδεια οδήγησης είναι, όχι, δεν ακριβή, είναι θέμα παιδείας και εκπαίδευσης.
Αν λοιπόν. Αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο νόμου που θα έρθει πολύ σύντομα. Έχετε δει τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε. Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Είναι η επόμενη φάση. Πώς με τους ηλικιωμένους, για παράδειγμα. Πας και σε ρωτάει, έχεις τίποτα. Εκεί θα πει ο ηλικιωμένος για να πάρει το δίπλωμα. Όχι. Βλέπεις, ρωτάει. Δεν βλέπεις. Βλέπω. Έχει δύο γυαλιά εδώ πέρα. Είναι διαταραγμένη. Αυτό θεραπεύεται στο σχέδιο νόμου. Έχουμε μία πρόβλεψη ιδιαίτερα για τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων και των τουριστικών λεωφορείων. Που πηγαίνουν παιδάκια σε εκδρομέ στα υπόλοιπα. Αυτό το μήνα είδαμε και πόσες παραβάσεις. Ακριβώς. 317 μέσα σε ένα μήνα. Οι οδηγοί μέχρι τα 55 οι επαγγελματίες θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα. Μετά θα περνάνε όχι μόνο ιατρικές εξετάσεις, αλλά και εξετάσεις οδήγησης επί της ουσίας για να κοιτάει κανείς την φυσική τους κατάσταση, τα αναγκλαστικά. Λένε κάποιοι βέβαια ότι είναι αντισταγματικό, το είπε και ο Ιαβέρης. Λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους με τα ίδια ίσοι. Δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Ακριβώς αυτό λέω. Για να γίνει κατανοητό βέβαια στον κόσμο, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, αυτό που φέρνει ο Υπουργός είναι το εξής, από ό,τι καταλάβαμε. Θα με σταματάει ο τροχονόμος, γιατί πέρασαμε κόκκινο. Θα στέλνει στο τάξη Ντίνο. Ακριβώς στην εφορία ουσιαστικά. Το τάξη θα βλέπει. Ποια είναι. Τα εισοδηματικά μου. Και ανάλογα σου βάζει προσάξεις. Θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Το πρόστιμο δεν μεγαλώνει. Όχι, μειώνεται το πρόστιμο. Μειώνεται στην περίπτωση που είμαι φτωχός. Θα μειωθούν όλα τα πρόστιμα. Από υψηλά το πρόστιμο. Αυτό, εκείνη η αντίρρηση μεγάλη. Μειώνεται. Όχι, όχι, είναι το ίδιο. Θα μειωθούν όλα τα πρόστιμα για όλους. Ξεκινάμε από μια βάση γιατί δεν λειτουργεί αυτό που έχουμε. Και θα υπάρχουν προσαυξήσεις ανάλογα. Δηλαδή μειώνεται αν περάσει για ένα κόκκινο. Ο φτωχός θα πληρώνει λιγότερα αν περάσει με κόκκινο. Ο πλούσιος θα έχει προσάυξηση πάνω. Ακριβώς. Σε αυτό το μειωμένο. Yeah. Αυτό μας λέτε. Αυτό λέμε. Γιατί περιμένετε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα αυτό όταν εγώ που έχω λεφτά μου βάλετε μια μικρή προσάυξηση της τάξης του 20% και θα πω ότι έλα μωρέ, εδώ πέρα πάω στον άμμο στην Μύκονο και ανοίγω την τρίλη τη σαμπάνια και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα μου βάλε ο σπίτι, α πούμε, ξέρω εγώ, τώρα μου βάλε τώρα ένα κατοστάρικο από παραπάνω. Και τι έγινε με τον παρά μου και την κυρά μου που λέει ο λαός. Αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε ακριβώς που λέτε. Με τον παρά μου και την κυρά μου. Την έχει τον παρά του, την έχει και την κυρά του. Δεν είναι έτσι. Δεν και ο φτωχός λέει θα πληρώνω λιγότερα, σου λέει εντάξει, εκεί που πλήρωνα. Γιατί δεν τον βάζετε να κάνει κοινωνική εργασία, να τον τζούξει λίγο. Ξεκινήσατε από λάθος βάση. Ξεκινήσατε από μια βάση ότι έχουμε μια κατάσταση τώρα. Πάρα πολύ καλή, που πληρώνει το ίδιο ένας που έχει εισόδημα 1.000 ευρώ και ένας που έχει εισόδημα 100.000 ευρώ. Μα έτσι είναι όμως. Είναι σήμερα, οικονομικό το... Σήμερα ναι. Που έχουμε υψηλά πρόστιμα δεν πληρώνει κανείς. Σήμερα που μιλάμε δεν, βρείτε άλλους δεν τρόπους, λειτουργεί. Γιατί πρέπει να είναι πάντα εισπρακτικό. Μα μην το λέτε τώρα, πάνε στην εφορία, πάνε στην εφορία. Δεν είναι εισπρακτικό, είναι κοινωνική εργασία. Θα είναι κοινωνική εργασία. Θα είναι καταρχάς αφαίρεση του διπλώματος. Αφήστε το θέμα, κύριε Υπουργέ. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Η ένσταση δική μας είναι. Στο θέμα της οδικής συμπεριφοράς που έχει να κάνει όχι μόνο με τα μαθήματα που θα πάρει σε μια σχολή οδηγών, αλλά πώς συμπεριφέρεται μέσα αυτοκίνητο και έχει δίπλα το παιδί του. Έχω δει διαφήμιση και είναι πάρα πολύ όμορφη. Mm-hmm. Με ένα πατέρα νευρικό που βρίζει και κάνει και ράνει. Και το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει οδηγός σαν τον πατέρα. Και είναι και άλλα πράγματα, κύριε. Κάνονται ανθρώπινες ζωές. Και υπάρχει και θέματα που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες υποδομές. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ορίσει. Θέσεις που σταθμεύουν τα αυτοκίνητα για να επιβιβαστεί κάποιος ή να αποβιβαστεί και από το αυτοκίνητο και από το ταξί. Το βλέπουμε. Σταθμούς του μετρό που δεν υπάρχουν σταθμοί. Ακριβώς. Αυτά καθορίζονται μέσα σε χρονικό διάστημα συγκεκριμένο να μπουν αυτές οι περιοχές, αυτοί οι χώροι στάθμευση από τους Δήμους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από τους αντίστοιχους οργανισμούς, προκειμένου να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα το αποδεχτούμε όλοι και θα μπορέσουμε να το υπηρετήσουμε. Δηλαδή. Το δίπλωμα θα αφαιρείται ακόμα και για αντικοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή αυτός που πετάει το τσιγάρο στον δρόμο. Τη δεύτερη φορά θα το αφαιρείται για 4 μήνες, μετά θα καλείται να ξαναδώσει. Έστω και για το τσιγάρο θα το αφαιρείται το δίπλωμα. Ναι. Το ποιες παραβάσεις. Εγώ και δεν διαφωνώ. Όπως και με το τηλέφωνο. Και δεν είναι μόνο οδηγός του αυτοκινήτου. Δικυκλιστές με το τηλέφωνο στο χέρι οδηγούν με το. Ναι. Εδώ είναι. Και αιτία θανατηφόρων δυστυχημάτων. Το ποιες παραβάσεις εκτός από τις 4-5 που έχουμε βάλει και μέσα στο νομοσχέδιο. Σε όλες τις παραβάσεις θα ισχύει το εισοδηματικό κριτήριο. Δηλαδή ακόμα και μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα θα ισχύει το ίδιο. Αυτά θα τα δει την κωδικοποίηση, αυτή θα τη δει η θεσμική επιτροπή που υπάρχει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα εντάξει τις διάφορες παραβάσεις κατηγορίες που σας ανέφερα πριν.
εκτός από τις 4-5 παραβάσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις όμως. Δεν πειράζει, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές. Υπάρχουν αντιδράσεις από τον κύριο Ιαβέρη που θέλει να έχει μία αιμονή. Είναι και σε όλες τις εφημερίδες. Στα υψηλά πρόστιμα. Υπάρχουν αντιδράσεις από όσους θέλουν να διατηρείται μία κατάσταση σαν και αυτή που έχουμε σήμερα. Και δυστυχώς ο χώρος των μεταφορών, επειδή είναι ένας χώρος που έχετε σε καθημερινή επαφή και σχέση με κάθε πολίτη, με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας, είναι ένας χώρος που πρέπει μαζί με τον πολίτη να το διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε δηλαδή αυτό που γίνεται τόσα χρόνια. Θα αφήσουμε για λίγο αυτό, πάμε στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ναι. Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όχι σε όλες, αλλά σε αρκετές. Στις περισσότερες. Ναι. Και με διαφορετικό τρόπο και με άλλες μεθόδους. Mm-hmm. Εδώ ευνηδιάστηκε, ο μισός πληθυσμός είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ευνηδιάστηκε ο κόσμος και θεωρεί και ορισμένα πράγματα παράλογα ή παραλήψεις. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε τώρα με τον ΑΜΚΑ. Τι το θέλετε τον ΑΜΚΑ και το ζητάτε? Καταρχάς να δούμε πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Ναι. Διότι το πρώτο που είχα ζητήσει και εγώ από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας είναι να υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή όπως υπάρχει και ένα αίτημα να στέλνουμε στους πολίτες ταχυδρομικά τις κάρτες. Αυτό απαγορεύτηκε από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ακριβώς. Το ΑΜΚΑ. Το ΑΜΚΑ έχει να κάνει με την προσωποποιημένη κάρτα, όχι με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πάλι δεν παραβιάζονται τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα. Ο ΑΜΚΑ δεν έχει μόνο. Ο ΑΜΚΑ έχει τα πάντα. Ο ΑΜΚΑ δεν έχει τα πάντα όταν είναι σε μία βάση. Είναι απλά ένας αριθμός ο οποίος πιστοποιεί ότι είναι ο Γιώργος Παπαδάκης που έχει μια εκπτωτική πολιτική για την πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε το Υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές. Άρα γνωρίζετε ότι είναι για παράδειγμα ανάπηρος ή πολύτεκνος ή άνεργος μέσω του ΑΜΚΑ, το βεβαίως, αυτό. Ότι είναι, βεβαίως. Άρα είναι προσωπικά δεδομένα. Όχι, δεν είναι, γιατί δεν αποθηκεύονται στη βάση του ΑΣΑ. Είναι αλλού αποθηκευμένα στην αρχή που πρέπει να τηρεί τον ΑΜΚΑ. Εμείς μέσω του ΑΜΚΑ, ο ΑΣΑ δηλαδή, μπορεί να δει ότι δεν είναι ο Χρήστος Σπίρτης αυτός που επωφελείται από την επιδότηση την κρατική, αλλά είναι ο Γιώργος Παπαδάκης που πραγματικά τη δικαιούται. Και γι' αυτό υπάρχει ο ΑΜΚΑ. Αλλά να δούμε λίγο κάτι. Ο ΑΜΚΑ μπαίνεται στο διαδίκτυο και τυπώνεται τον ΑΜΚΑ του Γιώργου Παπαδάκη, το δικό μου ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Πάντως σε αυτό θα σας δικαιολογήσω εν μέρη, γιατί ακόμα και για να κλείσει εισιτήριο στο γήπεδο, σου ζητάνε ΝΑΜΚΑ, το ξέρεις, Ντίνο, Ναι, βέβαια. Η άλλη λύση, κύριε Παπαδάκη, ήταν να είχα εγώ εισιτήριο ή κάρτα, αν θέλετε, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι με κινητικά προβλήματα και πληρώνουμε ή άνεργος, να υποφελούμε από αυτό και να μην υποφελούνται του πραγματικά. Δεν ξέρω τα δικαιολογητικά, Υπουργέ. Δηλαδή, έχετε τον ΝΑΜΚΑ, δεν ξέρετε ότι είναι άνεργος. Δεν ρε παιδιά. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Του ζητάτε να βάλει μέσα στο φάκελο. Μια φωτογραφία. Τη φωτογραφία του ΝΑΜΚΑ. Τον κωδικό αυτό το περίεργο που πρέπει να τυπώσουμε στο QR. Αυτός ο κωδικός, ναι. Τι είναι? Και αν είναι, λέει, στις κατηγορίες των ανέργων, των πολύτεκνων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να προσκομίσουν και το δικαιολογητικό που όχι. Δικαιολογεί την εκδοτική πολιτική. Δεν ισχύει αυτό. Είναι το χαρτί που έχουν ενσταλεί σε... Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι αυτό που ζητείται πρόσθετα. Είναι η παλιά κάρτα του 2017, απεριόριστων διαδρομών. Δεν είναι το χαρτί ότι είσαι άνεργος. Αυτά τα στοιχεία τα παίρνει απευθείας ο ΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό ισχύει και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους άνεργους. Χρειάζονται... Αυτοί πάλι θα βάλουν στο φάκελο τα στοιχεία και θα τους έρθει μια κάρτα ηλεκτρονική. Ακριβώς. Τα ίδια στοιχεία είναι για όλους. Μια φωτογραφία, η παλιά κάρτα, ο κωδικός που βγαίνει από την ηλεκτρονική εφαρμογή του διαδικτύου. Και το ΑΜΚΑ. Τίποτα άλλο. Και γιατί βέβαια δεν τη διεύθυνσή του. Γιατί και δεν έχουμε φθηνό εισιτήριο ηλεκτρονικό και έχουμε χάρτινο? Δεν έχουμε, γιατί υπήρχε, δεν υπήρχε άμεση πρόβλεψη από ό,τι γνωρίζω στον ανάδοχο για το εισιτήριο του 1.40. Αυτό θα υπάρχει όταν τέλος του μήνα δεν θα έχουμε. Γιατί ξέρετε ο άλλος, αν θέλει να πάρει ηλεκτρονικό, μπορεί να πάρει τον 5 ή τον 10 μετακινήσεων. Αν θέλει σήμερα να πάρει ένα εισιτήριο, παίρνει χάρτινο. Όταν ξεκινήσει μόνο η εφαρμογή του ηλεκτρονικού, θα υπάρχει ένα 40, 070, 60, ό,τι υπάρχει σήμερα. Για είναι οι άνθρωποι που έρχονται από την επαρχία. Ξέρετε, είναι πολλοί από την επαρχία. Θα πάρουν περιστασιακά, μια φορά. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, θα έρθω εγώ στην Αθήνα, θα πάω να δώσω τώρα 10 ευρώ. Για να μου μείνει κάπου. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές ειδήσεις, οι οποίες fake, αυτό που λέμε, ψεύτικες,
για να χτυπήσουν μια συγκεκριμένη δράση ή πολιτική. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Η δράση ήταν από μέσα όμως. Μέσα από τους υπαλλήλους. Μα είπα εγώ ότι ήταν απ' έξω. Δεν ήταν δημιουργία. Ήταν και από μέσα. Γιατί υπάρχουν πολλές σκοπιμότητες μέσα και έξω. Και θα ήθελα με την ευκαιρία, για να μην δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις, να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της ΤΑΣΕ, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία έχει βάλει και η συντριπτική πλειοψηφία και των σωματείων έχει στηρίξει αυτή την εφαρμογή και τις ευεργετικές συνέπειες που θα έχει και για την κοινωνία και για την κοινωνική πολιτική που θα μπορέσουμε μελλοντικά να ασκήσουμε. Και το μελλοντικά δεν είναι μετά από 10 χρόνια, είναι άμεσα. Θα δούμε δηλαδή τους επόμενους μήνες μετά την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, πόσα περισσότερα έσοδα θα έχουν αυτοί οι οργανισμοί και τι κοινωνική πολιτική θα μπορούν να ασκήσουν περαιτέρω από αυτή που ασκούν σήμερα. Κύριε Υπουργέ, ηλεκτρονικά εισιτήρια για τα λεωφορεία, από πού θα προμηθεύονται οι πολίτες, γιατί στο μετρό εντάξει. Τα ίδια είναι. Θα πρέπει να πάει δηλαδή στο μετρό, όχι, υπάρχουν θα πάει και στα περίπτερα. Υπάρχουν και σταθμοί των λεωφορείων, τη ΟΣΥ, που δίνουν κάρτες και ηλεκτρονικά εισιτήρια. Και θα υπάρχουν και στα περίπτερα όπως υπήρχαν πάντα. Εδώ έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς. Και λέει, εδώ έχουμε μια διάκριση. Ο αλλοδαπός δεν έχει άμκα. Ο αλλοδαπός δεν έχει. Και θέλει να βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν έχει εκπτωτική πολιτική ο αλλοδαπός. Δεν θα μπορεί να βγάλει μηνιαίο εισιτήριο. Δεν θα μπορεί να βγάλει ηλεκτρονική κάρτα. Θα μπορεί να βγάλει μηνιαία κάρτα. Χωρίς άμκα. Γιατί είναι ανασφάλιστος, είναι. Άμα είναι ανασφάλιστος, πολλοί από αυτούς είναι ανασφάλιστος. Αν είναι ανασφάλιστος. Πάντως, Υπουργέ, έχω και λένε ότι σε χώρες στην Αυστραλία, τώρα που μας βλέπουν, δεν μας ζητάνε άμκα, δεν μας ζητάνε ταυτότητα, δεν μας φωτογραφία. Μας ζητάνε τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Δίνουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Εφόσον, κύριε Παπαδάκη, εφόσον δεν ανήκει σε μια ομάδα που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την επιδότηση του εισιτηρίου, θα παίρνει μια κάρτα μη προσωποποιημένη. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και οι κάρτες δεν είναι μόνο οι προσωποποιημένες, είναι και οι μη προσωποποιημένες. Και εσείς και εγώ μπορούμε να έχουμε μία κάρτα με τη φωτογραφία μας πάνω σε αυτή, αν ανήκουμε σε μία ομάδα που επιδοτεί το ελληνικό δημόσιο. Υπουργέ, δείτε όμως ξανά αυτό που είπατε για τον ΑΜΚΑ, γιατί μπροστά μας έχουμε την ανακοίνωση που είναι κολλημένη στα εκδοτήρια που λέει να προσκομίσετε και τα απαραίτητα παραστατικά αν είστε δικαιούχος μειωμένου κομίστρου. Αν δεν έχεις κάρτα το 2017. Το λέω. Πρέπει δηλαδή μόνο αυτό τότε. Να το δείτε. Ναι, να το μόνο δείτε. Τότε. Να το δούμε, ναι, ναι. Και κάτι άλλο. Εδώ λένε υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για προηγουμένως που λέγαμε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λένε να το ξέρω κι εγώ. Δηλαδή πώς ορίζεται το πλούσιο και φτωχός. Μας πείτε την πώς ορίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα το πλούσιο και φτωχός. Μέσα 10.000 προσάξεις, δηλαδή, 10%, 20, πώς θα το κάνει. Να ξέρω, λέει, τι μου γίνεται. Αυτά. Δηλαδή εγώ, λέει, που έχω 15.000 ετήσιο εισόδημα. Πόση προσάξεις. Και ένας άλλος που έχει 7.000 ετήσιο εισόδημα. Εγώ είμαι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός. Αυτά, κύριε Παπαδάκη, θα διαμορφωθούν. Από... Έχουν δίκιο τώρα σε αυτό. Όχι, δεν έχουν δίκιο. Τους μπερδεύουμε. Δεν έχουν γιατί δίκιο. Θα υπάρχουν και φαινόμενα φοροδιαφυγής λόγω αυτής της διαδικασίας. Ναι, ναι, δεν το πειράζει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία φοροδιαφυγή. Ο άλλος θα κρύβει εισοδήματα για να μην πληρώνει πρόστιμα. Που την καλύπτει. Σιγά. Ενώ αλλιώς δεν τα κρύβει. Δεν σας τα λέμε τυχαία αυτά. Αλλιώς είναι οι παραβάσεις τροχιάς που τα κρύβει εισοδήματα. Όλα μαζί. Λοιπόν, αυτά, κύριε Παπαδάκη, θα τα δει η θεσμικά κατοχυρωμένη Επιτροπή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για το ύψος των προστίμων και για το ύψος των προσαυξήσεων μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Και λένε τώρα και έχουν δίκιο τώρα, μισό λεπτό. Για πείτε μου. Λέει με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μας λέει ο Υπουργός, άλλο ο πλούσιος, άλλο ο φτωχός. Με τον έμφυα δεν είναι άλλος ο πλούσιος. Και δεν υπάρχει συστηματικό κριτήριο. Με τους έμεσους φόρους δεν είναι άλλος ο πλούσιος, άλλος ο φτωχός. Βεβαίως. Με το ΦΠΑ, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ναι. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Έρχεται χειμώνας. Δεν είναι άλλο ο πλούσιος, άλλος ο φτωχός. Δηλαδή αυτός που θα πάρει πετρέλαιο 5.000 λίτρα, έτσι, δεν τον νοιάζει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης γιατί έχει να τα αγοράσει. Γιατί έχει και την πισίνα τη θερμενόμενη. Αυτό που δεν λαϊκίζω τώρα, όχι, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει στο πετρέλαιο θέρμανσης κοινωνική πολιτική που επιδοτείται. Και για ένα ευρώ όταν το χάνεις, μισό λεπτό, και όταν το χάνεις για ένα ευρώ, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, τώρα, με πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Με πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Δεν υπάρχει κλιμάκωση. Αφήνοντας έξω και ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται εύποροι ενώ δεν είναι. Εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν σε πάρα πολλές πτυχές οικονομικής ζωής. Όπου δεν υπάρχουν και είναι οριζόντια μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί στο παρελθόν, εγώ εκτιμώ ότι πρέπει τη στιγμή που θα μπορέσει η χώρα να αναθεωρηθούν για να γίνουν δίκαια. Δεν υπάρχει οριζόντιο μέτρο που να είναι δίκαιο.
δεν μπορεί να υπάρχει οριζόντιο μέλλον. Έχετε προβλέψει τι θα εισπράξετε? Δεν είναι δίκαιος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Από αυτά έχετε προβλέψει τι θα εισπράξετε? Γιατί θα υπάρχει μες στο νομοσχέδιο μια τέτοια πρόβλεψη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Τι εισπράττουμε σήμερα? Αυτό θα μας το πείτε εσείς. Για πείτε μου εσείς. Πάντως κλήσεις πηγαίνουν στον κόσμο και τους δεσμεύουν και τους λογαριασμούς. Και πάνε στην εφορία και τους γίνεται και κατάσχεση. Κλήσεις. Ό,τι βρουν στην τράπεζα τους τα παίρνουν. Πραγματικά μιλάμε τώρα, γιατί εσείς είστε άνθρωποι που κυκλοφορείτε, είστε μέσα στην κοινωνία. Πάμε μία βόλτα μαζί να δούμε τι κλήσεις υπάρχουν και αν λειτουργεί το σύστημα που έχουμε σήμερα. Λέει τώρα άλλος, εγώ έχω, προσέξτε, έχω 50.000 ετήσιο εισόδημα. Τι είμαι, ρε Παπαδάκη, που λέει εμένα. Πλούσιος. Τα κέρατά σου στα τράγια. Θα τον λέγει. Τα κέρατά σου στα τράγια, μου λέει Παπαδάκη. Γιατί αυτά φαίνονται στο εισόδημά μου. Αλλά εγώ έχω 4 παιδιά. Τα μισά σπουδάζουν, τα άλλα μισά έχουν φροντιστήρια. Έχω φόρους. Τι μου μένει εμένα για να ζήσω? 10 χιλιάρικα. Εγώ τι είμαι, πλούσιος ή φτωχός? Ναι, είναι στα 10 χιλιάρικα, είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Είναι πάνω στα 50 κέρδη. Φαίνεται ότι εισπράττει, αλλά έχει 4 παιδιά. Δεν είναι έτσι. Και λόγω του ότι έχει 4 παιδιά δεν παίρνει φοιτητικό επίδομα. Έχει έξοδα. Δεν παίρνει οικογενειακό επίδομα. Βεβαίως, έτσι είναι. Δεν παίρνει, είναι εκτός κοινωνικής πολιτικής. Καθίστε να δείτε τώρα. Να του πούμε ότι κακώς έκανες 4 παιδιά. Θα μείνω εγώ και εσείς στην Ελλάδα. Καθίστε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πού θα είναι προς αυξήσεις και μετά το συζητήσουμε. Αυτά έπονται και θα είναι με κοινές υπουργικές αποφάσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. Πολλοί λένε, αλλά δηλαδή πούμε, αξιολογούμε το πρόστιμο ανάλογα την οικονομική κατάσταση του παραβάτη και δεν αξιολογούμε το επικίνδυνο της ανθρώπινης ζωής που θα έχει σαν αποτέλεσμα ίσως το θάνατο, την αναπηρία. Πάμε πάλι. Γιατί μάλλον δεν έγινε κατανοητό. Οι παραβάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες για να είναι και εύληπτο από τον πολίτη ποιες παραβιάσεις είναι: χαμηλής, μέσης ή υψηλής επικινδυνότητας. Αυτό είναι αυτό που ρωτάει ο συμπολίτης μας, ο αγρατής μας, και είναι αυτό που επικαλείται ο κ. Ιαβέρης περί θανάτων και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μία βάση για αυτά τα πρόστιμα, τρεις διαφορετικές βάσεις μάλλον για τις τρεις κατηγορίες παραβάσεων, και θα έχουμε προσαυξήσεις που θα έχουν να κάνουν με τα εισοδηματικά κριτήρια, μάλιστα, των πολιτών. Λοιπόν, να δούμε μερικές τομές όμως ακόμη. Και λένε, θα τις πούμε. Γιατί ούτε και στα διόδια υπάρχουν λύσεις. Γιάννης Αρβανίτης στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί η χαμηλή εγκληματικότητα, η λεγόμενη, αλλά άμα είσαι απέναντι. Ναι.